Να πάμε τώρα και στην κυρία Γνή Κανδύλη, Περιφερειακή Σύμβουλο της Καστοριάς, με θεματολογία τόσο το θέμα του φορέα διαχείρισης της λίμνης, όσο και για το πολυμηχάνημα, για το οποίο επίσης έχουμε κάποιες εξελίξεις, καθώς ανοίχθηκαν σήμερα οι προσφορές. Κυρία Κανδύλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πριν να πάμε... Σας, κυρία Λούσου, και στους τηλεδιατές σας, φυσικά. Πριν πάμε όμως στο θέμα της λίμνης, κυρία Κανδύλη, επειδή τώρα μόλις παρουσιάσαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, η οποία αφορά στο σταμάτημα εκ νέου του φράγματος Νεστορίου, με νέο αίτημα από πλευράς του ανάδοχου εργολάβου, της κοινοπραξίας που εκτελεί το έργο για λύση της σύμβασης, ένα σύντομο σχόλιο από εσάς, σαν πρώτη τουλάχιστον τοποθέτηση για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Σαββόπουλο που τον άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί γνωρίζει πολύ λεπτομερώς το θέμα του φράγματος του Νεστορίου και πολλές φορές, να σας πω και την αλήθεια, το συμβουλεύομαι για κάποια πράγματα προκειμένου να με ενημερώσει για όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα τουλάχιστον και αφορούν το φράγμα του Νεστορίου. Θα συμφωνήσω λοιπόν στο εξής, ότι θέλει πολιτική θέληση η κυρία Λούσιου να πάψει πλέον η Καστοριά και τα βασικά έργα που αυτή τη στιγμή έχουμε σε λειτουργία τουλάχιστον, γιατί δεν είναι πολλά αυτά, ένα-δύο είναι, δεν έχουμε και τίποτα περισσότερο. Ακριβώς έτσι. Θέλει πολιτική βούληση λοιπόν και θέληση να πάνε συντεταγμένα όλοι μαζί, να σταματήσουν όλα αυτά τα τερτύπια, γιατί δικηγόρος είμαι και πιστέψτε να ξέρω καλύτερα από τον καθένα πώς μπορούν να λειτουργήσουν οι συμβάσεις, οι προθεσμίες, οι δεσμεύσεις και όλα αυτά, και να δούμε επίτηδες σοβαρά τι θα γίνει. Χάνουμε λεφτά και όχι μόνο το 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως που χάνουμε από τα ωφέλη που θα είχαμε, αλλά όλα αυτά τα στρέμματα τα οποία θα μπορούσαν να αρδευτούν, νερό, έτσι, να αρδευτούν, μένουν ανεκμετάλλευτα. Δεν μπορεί να ζητάμε από τον κόσμο να στραφεί στον πρωτογενή τομέα όταν εμείς είμαστε ανέτοιμοι να βοηθήσουμε τον κόσμο αυτό να δουλέψει. Την ίδια στιγμή, κυρία Κανδύλη... Θέλει λίγη σοβαρότητα επιτέλους σε αυτόν τον τόπο, γιατί πραγματικά είμαστε πολύ λίγοι των περιστάσεων. Είμαστε λίγοι των περιστάσεων, αλλά και είμαστε και λίγοι γενικότερα, κυρία Κανδύλη. Ο τόπος μας ερημώνει, τα σχολεία ερημώνουν από παιδιά. Κάθε χρόνο έχουμε λιγότερα παιδιά στα σχολιά μας. Αυτό το λένε οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι προϊστάμενοι τόσο της πρωτοβάθμιας, τόσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε αρχίσει να μοιράζουμε συσίτια στα σχολεία. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Η κατάσταση που βιώνουμε στην Καστοριά, και θα το ξαναπώ, στην Καστοριά, γιατί έρχεται να κάνεις μια βόλτα στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία να δεις ότι δεν είναι η ίδια κατάσταση, είναι απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη. Δυστυχώς. Και προκαλώ όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν σήμερα, αυτό που είπε ο κύριος Σαββόπουλος, εάν έχουν έστω και λίγο συνέστηση της θέσης της οποίας κατέχουν και λαμβάνουν αποφάσεις για μας και για τους ανθρώπους που ζουν στον τόπο αυτό, να κινητοποιηθούν επιτέλους, να δουλέψουν από κοινού και να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν, σας ξαναλέω, για το φράγμα του Νεστορίου να ασχολούμαστε με τα δικαστήρια πλέον. Είναι απαράδεκτο, είναι ανεπίτρεπτο. Και επίσης, κυρία Κανδύλη, σήμερα είχε Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν είχατε την παραμικρή ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Φυσικά και δεν είχαμε την παραμικρή ενημέρωση. Εδώ σήμερα... Έτσι ώστε να πούμε ότι το αντιμετωπίζουμε και συλλογικά, αν θέλετε, το πρόβλημα. Εδώ μιλούσαμε για το φορέα διαχείρισης της λίμνης και έγινε μια διαβούλευση αστραπή, χωρίς καν να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Χωρίς καν να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι απαράδεκτες οι συνθήκες που βιώνουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης αυτό τον καιρό στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να έρθουμε στο θέμα μας αυτό καθ' αυτό, κυρία Κανδύλη. Αναφερόμαστε στο φορέα διαχείρισης. Το ιστορικό, βέβαια, το γνωρίζετε κι εσείς όπως το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας. Έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές πτυχές του συγκεκριμένου ζητήματος. Έχετε εκ νέου εσείς, σαν συνδυασμός, να
φέρετε το θέμα με ερώτηση που καταθέτεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και μια επιστολή του συνδυασμού σας, η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα. Ένα ζήτημα το οποίο είναι και πολύπλευρο και πολύπλοκο, και ένα ζήτημα για το οποίο ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις. Τώρα προηγουμένως διάβαζα και μια επιστολή που υπάρχει, ένα δελτίο τύπου από τον Σύλλογο Προστασίας της Βεγορίτιδας. Ναι, το άκουσα πριν. Ναι. Ακριβώς. Όλα αυτά τα ζητήματα, και μπορεί κάποιος να πει ότι ο φορέας διαχείρισης της λίμνης δεν είναι ίσως και το βασικότερο ζήτημα, το βασικότερο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή μας. Παρόλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με το μέλλον αυτού του τόπου και με πολύ έντονες ανησυχίες που υπάρχουν για το εάν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη λίμνη μας, που είναι πηγή ζωής και εσόδων για την περιοχή μας. Να μου επιτρέψετε, κυρία Λούτσιο, να πω ότι η λίμνη μας, πόσο μάλιστα ο φορέας διαχείρισής της, για μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με το πολιτιστικό, έτσι, με τον πολιτισμό μας, με την ανάπτυξή μας, με τον τουρισμό μας. Είναι άρρηκτα δεμένο, λοιπόν, με την τουριστική και την πολιτιστική μας ταυτότητα. Είναι μια επέκταση της άλλης, πώς να το πω, πολιτισμικής κληρονομιάς μας. Δεν είναι απλά μια λίμνη. Έτσι, να ξεκινήσουμε καταρχήν από εκεί. Επίσης να πούμε, για να ξέρει ο κόσμος, γιατί ακούμε διάφορα δελτία τύπου που βγαίνουν για τη λίμνη της Βεγορίτιδας και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι υπάρχει μια κοινωνική οδηγία. Έχουμε λοιπόν απέναντί μας την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πρέπει, γι' αυτό και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, τρέχουν σαν τρελοί να δημιουργήσουν καινούριους φορείς. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχουν φορείς διαχείρισης των λιμνών και των ορεινών περιοχών. Εντάξει, να ξεκινήσουμε καταρχήν από εκεί. Με βάση αυτό έγιναν άρον-άρον όλες αυτές. Υπό την απειλή του Ευρωδικαστηρίου, βεβαίως. Υπό την απειλή. Να πούμε ότι ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή είναι πολιτικό το θέμα. Έχουμε σαν κράτος μέλος μια υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως δεν σημαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει ότι εσείς πρέπει να κάνετε φορείς διαχείρισης. Ακριβώς, και να προστατευτούν, να μπουν σε φορείς διαχείρισης όλες οι περιοχές Natura. Δεν μας λέει το κράτος, κάντε ένα φορέα από εδώ μέχρι τα Γιάννενα. Έτσι, μπράβο. Μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί αύριο μεθαύριο, όπως όλα αυτά τα χρόνια μας δίνονται χρήματα, θα πρέπει αυτά τα χρήματα να δίνονται πλέον στους φορείς, προκειμένου να ελέγχονται που δίνονται, γιατί δίνονται, και να αφορούν ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, περιβάλλον, προστασία και ούτω καθεξής. Έτσι, για να εξηγούμε λιγάκι στον κόσμο και το τι συμβαίνει. Τώρα, τον τελευταίο καιρό βιώσαμε σαν Περιφερειακό Συμβούλιο την εξής έκπληξη. Γίνεται μια διαβούλευση, άρον-άρον, 9 μέρες νομίζω διήρκησε. Και ολοκληρώθηκε σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Έτσι, μπράβο, χωρίς να έχει καμία ενημέρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καμία απολύτως. Η μοναδική περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των 13 που είμαστε, είναι ότι η μοναδική που χάνει τους φορείς που είχε ήδη. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η διαχείριση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας περνάει στην Κεντρική Μακεδονία. Έτσι, μαζί ακριβώς. Με τη διαχείριση του Βούρινου και του Βόρα και ακριβώς. Του Βουτίου. Με 15 συνολικά προστατευόμενες περιοχές μέσα σε αυτό. Έτσι, μπράβο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, οικονομικά, πολιτικά και. Και η διαχείριση του Γράμμου περνάει στο φορέα διαχείρισης της Πίνδου. Στον Εύρο το Ζαγόρι. Οι πρέσπες είναι οι μόνες. Δούμε τις πρέσπες, γιατί όμως. Γιατί ανήκουν συνθήκη Ραμσάρ, γιατί υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες. Έτσι. Υπάρχουν διακρατικές δεσμεύσεις, έχει άλλο χαρακτήρα, διεθνή χαρακτήρα, οπότε εκεί θα είχαμε σοβαρά ζητήματα. Δεν μας κάναν χάρη. Προφανώς. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, φτάνουμε λοιπόν σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να μας πει ο Περιφερειάρχης, ο οποίος μπορεί και σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει με τον Πρωθυπουργό, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ότι θα προσπαθήσει να διατηρήσουμε εμείς το φορέα διαχείρισης σήμερα. Μετά από τη διαβούλευση, μετά το πέρας της διαβούλευσης, μετά τις αποφάσεις που ήδη έχουν υπαρθεί. Ναι, γιατί δηλαδή, μάλιστα ο κύριος Καρυπίδης είπε ότι γίνεται διαβούλευση. Δεν ξέρω αν εννοούσε κάποιο άλλο είδους διαβούλευση, αλλά η τυπική, η επίσημη διαβούλευση έχει κλείσει. Να το διευκρινίσουμε και αυτό. Ναι, εγώ θα έλεγα μια προσχηματική διαβούλευση που έγινε ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου. Για να χρησιμοποιούμε σωστούς όρους.
και να καταλαβαίνει λιγάκι ο κόσμος για το τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι στην πρόταση μας, όταν το 2015, αν θυμάστε, σε μια εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στο ενοικείο της Καστοριάς. Βεβαίως, βεβαίως, με τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, μπράβο. Με τα 8 εκατομμύρια ευρώ, με τις καινούργιες μελέτες. Ήταν τότε που ακούστηκαν τα ανεξήγητα ότι τι θα γίνουν οι μελέτες που είχαν γίνει μέχρι σήμερα. Και η απάντηση ήταν, μα μας κάνανε ωριμότερους. Μας κάνανε ξυπνότερους οι μελέτες που έγιναν μέχρι σήμερα. Όταν ερχόμαστε εμείς, κάνουμε καινούργιες μελέτες. Μέχρι πριν λίγο καιρό ψηφίσαμε άλλου είδους μελέτες μέσα από την ΑΝΚΟ, αν θυμάστε. Δώσαμε εντολή στην ΑΝΚΟ να προχωρήσει σε άλλου είδους μελέτες. Αν θυμάστε, πρέπει να ήταν πριν ένα μήνα περίπου. Και άλλα χρήματα για νέες μελέτες. Άλλου είδους, πώς το λένε, κινήσεις που κάνανε τέλος πάντων προκειμένου να γίνουν κάποιες εργασίες στη λίμνη. Συμπεριλαμβανομένου και του μηχανικού. Μα ούτως ή άλλως, κυρία Κανδύλη, και το γνωρίζουν νομίζω όλοι όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα, οι μελέτες που είχαμε έως και πριν λίγα χρόνια, πριν να γίνει αυτό το διαχειριστικό σχέδιο από την αναπτυξιακή Κοζάνης, ήταν όλες, μάλλον δεν ήταν μελέτες εφαρμογής και κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε να γίνει κανένα έργο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ήταν μελέτες οι οποίες ήταν για τον κάλαθο των αχρήστων. Προφανώς υπήρχε μια μεγάλη γνώση του αντικειμένου μέσα από αυτές τις μελέτες για να προχωρήσουμε και στις μελέτες εφαρμογής που έγιναν στη συνέχεια. Προφανώς, όμως εμείς δεν μπορούμε σήμερα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μετά από όλες αυτές τις μελέτες, μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες ανθρώπων, συλλόγων, πολιτών, πολιτικών, να προχωρήσει εν πάση περιπτώσει στο θέμα της λίμνης της Καστοριάς, να ερχόμαστε σήμερα και να εξαρτώμαστε από την Κεντρική Μακεδονία. Δυστυχώς, πάντως, κυρία Κανδύλη, έτσι φαίνεται ότι είναι τα πράγματα μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια άλλη ανατροπή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου κατ' ουσίαν, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή. Δεν ξέρω τι ενέργειες γίνονται, ίσως και από πλευράς βουλευτών. Η κυρία Τελιορίδου, από όσο ξέρω, προσπαθεί να διεκδικήσει την έδρα αυτού του νέου φορέα στην Καστοριά. Αλλά αυτό που δεν είδαμε. Ναι, θα μου πείτε όλα όσα θέλετε. Επιτρέψτε μου, έδρα του φορέα στην Καστοριά με το νομικό πρόσωπο να βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτά εγώ τα λέω καραγκιουζίλικια, με συγχωρείτε κιόλας. Αυτά είναι νομικά τερτύπια. Αυτά είναι ιστορίες. Δεν μπορούμε να ζητάμε την έδρα στην Καστοριά με έναν φορέα που το νομικό του πρόσωπο είναι στην Κεντρική Μακεδονία. Ουσιαστικά δηλαδή θα χαρούμε παίρνοντας έναν τίτλο, αυτό λέτε, θα χαρούμε... Θα σας το πω αλλιώς. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει θέματα που ανήκει στην αποκεντρωμένη διοίκηση πύργου. Ακριβώς. Δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Είναι. Ακριβώς το ίδιο θα λειτουργήσει και με το φορέα διαχείριση. Έστω και αν η έδρα του είναι στην Καστοριά, λέτε. Έτσι, μπράβο. Ποια η διαφορά. Ποια η διαφορά που θα υπάρχει η διοίκηση στην Καστοριά. Από πού θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και ποιο προσωπικό θα έχει, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Είναι βέβαια, κυρία Καδύλη, σωρία ερωτημάτων. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, να δημιουργήσουμε. Με τον νέο φορέα θα έχουμε σοβαρά ζητήματα. Ένα από αυτά ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις. Έτσι. Μέχρι το ίδιο όμως προσχέδιο νομοσχεδίου διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία πρόσληψη μέσα στο 2018. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το 2018 δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο με τη λογική αυτή. Το θέμα είναι ένα, κυρία Λούσιου. Η Καστοριά πρέπει να κρατήσει το φορέα διαχείρισής της και όχι απλά να τον κρατήσει, αλλά να τον επεκτείνει. Η Δυτική Μακεδονία, αν έχει κάτι να διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες περιοχές, είναι τα πλούτη της που αφορούν τα βουνά της και τις λίμνες της. Είναι αδιανόητο λοιπόν οι λίμνες της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας να ανήκουν διοικητικά στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο τα βουνά μας να περνάνε οριστικά και μετάκλητα στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ήπειρο. Τώρα, κυρία Κανδύλη, αυτό που θεωρούμε όλοι και
νομίζω ότι όλοι όσοι πέρασαν τουλάχιστον από το δελτίο ειδήσεων του Δικτύου 1 και το συζητήσαμε το θέμα, αυτό που είπαν είναι ότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να υπάρχει μία συνεργασία επί του θέματος αυτού σε επίπεδο βουλευτών, αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και οποιονδήποτε άλλων φορέων ενδεχομένως έχουν κάποιο λόγο για το ζήτημα αυτό. Αυτή τη συνεργασία μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν την είδαμε. Δηλαδή, αυτό που είπε προηγουμένως και ο κύριος Σαββόπουλος, έγινε μια πολύ ωραία σύσκεψη για το θέμα του πολυμηχανήματος και καλώς έγινε, αλλά δεν είδαμε να συνέρχεται μια σύσκεψη να συζητιέται το θέμα σε επίπεδο τοπικών φορέων, έτσι ώστε, αν μη τι άλλο, σαν νομός Καστοριάς να έχουμε μια ενιαία γραμμή. Κύριε Λούσια, εδώ δεν είμαστε καν προσκεκλημένοι. Εγώ έμαθα από τα μπλοκ ότι ο Περιφερειάρχης μας θα είναι στην Καστοριά για το θέμα του μηχανήματος και μάλιστα το διακοδόματο κορόιδεψα κιόλας μεταξύ μας στην παρέα μου λέγοντας θα μας φέρουν επιτέλους το μηχάνημα, το φέρνει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Δεν γνωρίζω να κάνω ότι θα γίνει συζήτηση για το θέμα του μηχανήματος, για το πολυμηχάνημα. Αλλά όσο ήρθε και το δανεικό που θα παίρναμε από την Κορώνια, δεν θυμάμαι από ποια λίμνη. Κυρία Λούσιο, το μηχάνημα. Την Κερκίνη, συγγνώμη. Τα πράγματα συνεχίσουν όπως πάνε. Εγώ πολύ λυπάμαι. Πιστεύω ότι δεν θα το δούμε ποτέ αυτό το μηχάνημα. Γιατί τώρα προκύπτουν και άλλα θέματα για το μηχάνημα. Για πείτε μας λίγο, γιατί σήμερα άνοιξαν. Ναι, άνοιξε. Υπάρχει και ένας ενδιαφερόμενος από ό,τι μαθαίνω. Μαθαίνω όμως ότι υπάρχουν θέματα με επιστολές, ότι υπάρχουν ζητήματα φωτογραφικά πάλι μέσα, ότι το μηχάνημα δεν θα είναι αυτό που πρέπει για τη λίμνη Καστοριάς. Ακούγονται θέματα, ελάτε να πάρουμε αυτό και βλέπουμε τι θα κάνουμε στην πορεία. Νομίζω ότι τα αντανακλαστικά της περιφερειάς μας για τα ζητήματα της Καστοριάς έχουν σοβαρά ζητήματα. Κυρία Κανδύλη, ξέρετε κάτι... Ήδη μπαίνουμε στον τέταρτο χρόνο της περιφερειακής αρχής που έχει τα ημεία. Στον τέταρτο χρόνο. Και ακόμα προσπαθούμε να οριμάσουμε όσον αφορά κάποια προγράμματα, κάποιες μελέτες. Δεν έχουμε ακόμα είμαστε στα ίδια σημεία που ήμασταν πριν από 5 χρόνια. Πάλι συζητούσαμε... Δεν είμαστε στα ίδια σημεία, είμαστε πίσω. Γιατί αν ήμασταν στα ίδια σημεία σημαίνει ότι το μηχάνημα θα ήταν στη λίμνη τώρα. Το μηχάνημα είχε εγκριθεί. Το μηχάνημα, θυμάστε, το 2015. Βεβαίως, βεβαίως. Τα νερά της λίμνης. Θυμόμαστε και τις επεισοδιακές συνεδριάσεις και γενικότερα τα θέματα που είχαν δημιουργηθεί. Και να ακούν και να κοροϊδεύουν. Έτσι είναι. Τώρα, κυρία Κανδύλη, επειδή υπάρχει και μία άλλη ένσταση, αν το θέλετε, ή ένα άλλο ερώτημα σε σχέση με αυτό το πολυμηχάνημα, το οποίο δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχει τελικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρχε ένα ζήτημα του, γιατί έπρεπε να πάρουμε αυτό το πολυμηχάνημα, το οποίο είναι και περίπλοκο στην κατασκευή του και προφανώς δεν βολεύει, δεν συμφέρει, δεν έχουν την τεχνογνωσία οι εταιρείες να το κατασκευάσουμε, δεν το ξέρω. Αλλά θεωρείτε ότι ίσως ήταν λάθος επιλογή που πήγαμε σε ένα τέτοιο μηχάνημα και δεν πήραμε 2-3 μηχανήματα τα οποία θα κάνουν τις ίδιες δουλειές? Κύριε Λούσιο, θα είχαμε 2-3 μηχανήματα, είχαμε μάλλον τα προβλήματα και για τους διαγωνισμούς για τα 2-3 μηχανήματα. Θεωρείτε ότι... Δεν το μηχάνημα, κύριε Λούσιο. Εμείς φταίμε. Μάλιστα. Κάποιοι παίζουν παιχνίδια πάνω σε αυτό το θέμα. Ξεκάθαρα και απλά. Και θα πρέπει να καταλάβουν επίσης ότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Δεν είμαστε η λύση. Δεν είναι δυνατόν να έχει δοθεί 5 φορές έγκριση για αυτό το μηχάνημα και 5 φορές να έχει γυρίσει πίσω. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάμε για το μηχάνημα, να ξεκινάμε για διαγωνισμούς, να δεχόμαστε τηλεφωνήματα ξαφνικά για φωτογραφικές διατάξεις, να δεχόμαστε επιστολές, να βάζουμε μετά από 2 χρόνια την όλη διαδικασία σε διαβούλευση ηλεκτρονική. Δηλαδή όλα αυτά που γίνονται είναι το θέατρο του παραλόγου. Δεν υπάρχει καμία λογική. Δεν φταίει λοιπόν το μηχάνημα, κυρία Λούσιο. Εμείς φταίμε. Να μείνουμε σε αυτά, κυρία Καδίλη. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να σας πάω και λίγο σε ένα άλλο θέμα.
και θέμα που δεν έχει να κάνει με την περιφέρεια, αλλά και με τα όσα ακούμε τελευταία και για την δική σας συμμετοχή στο ενδεχόμενο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα αλλάζω αρκετά απότομα βέβαια το ζήτημα. Ωστόσο, επειδή το όνομά σας έχει διακουστεί αρκετές φορές και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, με όλα αυτά που έγιναν και με το Μητρό των Μελών και όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και μια έντονη ίσως αντίδραση εσωκομματικά στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας για το εάν θα είστε ενδεχομένως στη λίστα, εάν δεν θα είστε, επικρίνεται η στάση σας, θεωρούν κάποιοι μάλλον ότι κακώς έχετε χειριστεί, κακώς έχετε βγει προς τα έξω, δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά κάτι φαίνεται να ενοχλεί στην παρουσία σας στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς τι μηνύματα εισπράτετε? Καταρχάς, έχετε συνεργασία με τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Καταρχήν να σας πω το εξής, κυρία Λούση. Καταρχήν να σας ζητήσω συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά είμαι λίγο κρυωμένη. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Αποφάσισα πριν ένα χρόνο να απαντήσω στο κάλεσμα του Προέδρου μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, και να κάνω την αίτησή μου στο Μητρό Στελεχών. Πέρασα από πάρα πολλές συνεντεύξεις, πέρασα από όλη αυτή την υπέροχη διαδικασία του Μητρό Πολιτικών Στελεχών και είχα την τύχη και την τιμή να είμαι μία στους 50 που επιλέχθηκαν από τον Πρόεδρο και την ομάδα του να στελεχώσουν αυτό το Μητρό, τα καινούργια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που αύριο μεθαύριο ο Πρόεδρος, ανάλογα στο πώς θα το εκτιμήσει εκείνος, θα χρησιμοποιήσει. Αν θα είναι στα ψηφοδέλτια, αν θα είναι κάπου αλλού, θα το ξέρει εκείνος και μόνο όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, εγώ ως όφυλα ενημέρωσα φυσικά και την τοπική νόδε ότι θα καταθέσω το βιογραφικό μου στο Μητρό Στελεχών. Λοιπόν, δεν αντιμετώπισα κανένα απολύτως πρόβλημα με κανέναν άνθρωπο. Κανένας απολύτως δεν μου είπε εμένα προσωπικά για ποιο λόγο να κάνω το Μητρό, για ποιο λόγο πέρασα όλη αυτή τη διαδικασία, για ποιο λόγο να συμμετέχω στον τομέα δικαιοσύνης στον οποίο είμαι ή σε άλλα όργανα του κόμματος. Λοιπόν, διάφορα δημοσιεύματα που τέλος πάντων είδαν το φως της δημοσιότητας δεν αφορούν τουλάχιστον δικές μου δηλώσεις. Σας ζητήθηκε να τα διαψεύσετε πάντως, όχι από εσάς προσωπικά, από όλους τους παριστάμενους στην συγκεκριμένη σύσκεψη, τουλάχιστον αυτό στο νομό Καστοριάς, δεν ξέρω τι συνέβη. Νομίζω ότι το ζήτημα απαντήθηκε κεντρικά, ότι το Μητρό είναι εκεί, είναι δέσμευση του Προέδρου, είναι ανάγκη του Προέδρου για να ανανεώσει το κόμμα. Γιατί έχει υπογράψει. Υπόθηκε σε εκείνη την επίμαχη σύσκεψη, κυρία Κανδύλη, υπόθηκε ότι όλοι όσοι είστε εδώ θα είστε στις λίστες στις βουλευτικές της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί εκείνη ήταν η φράση που πυροδότησε τις αντιδράσεις. Κυρία Λούσιο, θα σας πω κάτι. Καταρχήν, δεν θα σας πω τι υπόθηκε σε εκείνη τη συνάντηση. Λοιπόν, γιατί σε κάθε μια συνάντηση συζητιόνται διάφορα θέματα, έτσι. Σίγουρα είναι το εξής. Κανένας, μα κανένας, δεν έχει πάρει το πράσινο φως, κανένας δεν κλείδωσε, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, τη θέση του στο ψηφοδέλτιο. Αυτό θα το αποφασίσει ο Πρόεδρος με τα όργανα όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Προφανώς και υπάρχει μια ανάγκη του κόμματος να ανανεώσει τα στελέχη. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει πάρει 50 ανθρώπους και τους έχει πει «Εσείς οι 50 είστε υποψήφιοι». Και κανένας από τα άτομα που μετέχουν στο Μητρό... Γιατί όμως προκλήθηκαν ποτέ κάτι τέτοιο? Τόσες αντιδράσεις στην Καστοριά, κυρία Κανδύλη. Τι είναι αυτό που ενοχλεί τελικά? Τι να σας πω, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Εγώ αυτό που σας το απαντήσω είναι άνθρωποι που αντέδρασαν. Εγώ αυτό το οποίο θα σας πω είναι ότι ουδέποτε άνθρωπος που μετέχει στο Μητρό Στελεχών είπε ότι έχει κλειδώσει τη θέση του στο ψηφοδέλτιο. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα, δεν είναι ωραία. Δεν τιμούν τη συμμετοχή μας στο Μητρό. Πάντως, λέγεται όμως, κυρία Κανδύλη, ότι κάποιοι από τους φερόμενους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω αν συμπεριλαμβάνει και εσάς, γυρνάτε στο νομό Καστοριάς και λέτε θα είμαστε υποψήφοι βουλευτές ή θα είμαι υποψήφια βουλευτής. Αυτό ισχύει, συμβαίνει? Αυτό το ακούω και πάρουμε που δεν είναι στο Μητρό. Ναι, δεν αναφέρομαι μόνο σε άτομα που είναι στο Μητρό. Λέω ότι καταγγέλθηκε γενικότερα αυτό.
Είναι διάφοροι και εμένα με ρωτάνε αν όντως ο ένας ή ο άλλος είναι υποψήφιοι και λένε. Κοιτάξτε, πολλά μπορεί να υποφέρουν. Το κλίμα, ποιο είναι, κυρία Κανδύλη, στη Νέα Δημοκρατία? Το κλίμα είναι θετικό. Στην τοπική Νέα Δημοκρατία, στην Καστοριά. Τουλάχιστον και μέχρι την προχθεσινή Νόδε που είχε μια εκπληκτική, για μένα ήταν μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία που πήρε ο Ιωσήφ Νότη. Ως υπεύθυνος στον τομέα αυτό της επιχειρηματικότητας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή Νόδε. Σε μένα πάρα πολύ θετικό κλίμα. Πάντως δεν είχε και πολλούς επιχειρηματίες από ό,τι ενημερωθήκαμε. Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ προσωπικά βέβαια. Αυτό ήταν το λυπηρό της υπόθεσης, γιατί σαφώς φοβούμενοι μερικοί ότι είναι κομματική συνάντηση. Δεν ήρθαν. Και κακώς, γιατί ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και μπράβο στον Ιωσήφ Νότη για άλλη μια φορά. Μακάρι να ήξερε ο κόσμος. Ο οποίος βέβαια, κυρία Κανδύλη, επίσης ακούγεται σαν ενδιαφερόμενος για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει περίπτωση να είστε, εσωκομματικοί αντίπαλοι? Καταρχήν, αντίπαλοι δεν μπορεί να είμαστε σε ένα κόμμα. Εσωκομματικοί. Μόνο συνοδοιπόροι. Συνοδοιπόροι, αλλά ο ένας θα πάρει το πρόκριμα, κυρία Κανδύλη. Αυτή είναι η ψυχολογία μας. Άλλοι είναι οι αντίπαλοι μας. Αυτή τη στιγμή οι αντίπαλοι μας είναι αυτοί που στέκονται απέναντι μας και παίρνουν αποφάσεις για τον τόπο μας. Είναι αυτοί που έχουν ερημώσει την Καστοριά μας. Είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι, που τα μισά μαγαζιά αυτή τη στιγμή είναι κλειστά. Και τα άλλα μισά είναι με το ένα πόδι να κλείσουν. Αυτοί είναι οι αντίπαλοι μας. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Κανδύλη, να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί σας ταλαιπωρήσαμε λίγο σήμερα, δεδομένης και της ασθένειάς σας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα τα όσα είπαμε και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρίως για τα θέματα που αφορούν εδώ την περιοχή μας και πραγματικά ενδιαφέρουν τους κατοίκους της Καστοριάς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ, αλλά θα ήθελα να μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα σήμερα να παρακαλέσω αυτό που είπε και ο κύριος Σαββόπουλος. Οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και παίρνουν τις αποφάσεις για μας, επιτέλους να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη της θέσης τους και από κοινού όλοι μαζί και με τη δική μας συνδρομή να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου αυτά τα 2-3 πράγματα τα οποία έχουν και μας κάνουν ξεχωριστούς την υπόλοιπη πατρίδα μας, να τα διαφυλάξουμε. Αυτό ζητώ. Να είστε καλά, κυρία Κανδύλη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια.